Τη σάτα στο
πάνε και από την άσπρη στράτο. Τη βλέπει ο πρωτομάστορας, ραγίζεται η καρδιά του. Από μακριά του χαιρετά και από κοντά του λέγει. Γεια και χαρά σας, μάστοροι, και εσείς οι μαθητάδες. Τι έχει ο πρωτομάστορας κι είναι βαριομισμένος? Το δαχτυλίδι του πέσε στην πρώτη την καμάρα. Και ποιος να μπει και ποιος να βγει, το δαχτυλίδι να βρει. Άντρα μου, μην πικραίνεσαι, και εγώ να πάω στο φέρο, εγώ να βγω, εγώ να βγω, το δαχτυλίδι να βρω. Μη δε καλά εκατέβηκε, μη δε στη μέση βγήκε. Ένας τυχάει με το μυστρί, ένας με τον ασβέστη. Πιάνει και ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο. Ore me ti.
Οι άντρες γυρνούν από τα μπέλια
Και οι γυναίκες ζαλωμένες κουβαλούν κλαρί και ξύλα για το τσάκι. Όπου να είναι, θα αρχίσουν να γυρνάνε και τα ζωντανά από τη βοσκή. Και ξέρετε τι δουλειά έχουν τα σκασμένα? Άρμεξτα, τάιστα, σιάξα στη στάνη, σκέτος μπελάς. Ο Βασιλμπάντιος πρόλαβε και μου το ξεφούρνησε. Ο Λύκος έφαγε και μια έγα της παπαδιάς στο βουνό. Την ακριβή της, μια μαλτέζα. Αν της έρθει το χαμπέρι, θα την ακούσουν μέχρι το κόνισμα του Αγιοκοσμά στην άλλη μεριά του χωριού. Thank you.
Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για το χωριό μας. Γυρίζει ο Σπυροτσίγκος. 30 ολάκερους χρόνους στη ξενιτιά. Κι έτσι το έχουμε και έθιμο να κάνουμε και γλέμε. Όποιος τελειώνει με τις δουλειές του θα περάσει μια βόλτα και από εδώ. Πρώτα μαζεύονται γερόντι. Ένας, ο Μπαρμπαντώνης, χρόνια βοσκός, λεβεντάντρας, θεριό ανήμερο, έτρωγε τα βουνά και μερακλεί στο χώρο. Τι θυμήθηκα πάλι. Ο Μπαρμπαντώνης που λέτε είχε ένα γιο, τον Πάρδο. Ένα παλικάρι ίσα με εκεί πάνω. Τον έχασε ο μαύρος χρόνια πριν. Ο Πάνος είχε πάει με τα ζωντανά για βοσκή. Τον σκότωσαν οι ληστές. Αυτά τα σκυλιά που αλώνησαν την περιοχή. Τον έφερε στα χέρια στο χωριό. Δεν ξαναχόρεψε ποτέ σου. Μαράθηκε από τότε. Καμιά φορά μόνο τον ακούω να σιγοψιθυρίζει ένα παλιό σκοπό. Oh, 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 oh.
σας είπα. Γυρίζει και ο Σπυροτσίκος από τη ξενιτιά. 30 ολάκερους χρόνους στην Αμερική. Η μάνα του μαράζωσε η δόλη. Σαν τώρα θυμάμαι εκείνη τη μέρα. Μικρό παιδί κι εγώ αρέντευα από κοντά. Εκείνη τη μέρα οι χωριανοί δεν πήγαν το τάχιο στις δουλειές. Αλλά έκατσαν και ξεκίνησαν τον Σπύρο. Και μπροστά αυτός με το σακούλι στον πλάτη και από πίσω σχεδόν όλο το χωριό κρατώντας κλονάρια κρανιάς για να του φέρουν καλή τύχη. Σταματήσαμε στον Αϊνικόλα, στο κόνισμα. Εκεί ένας-ένας τον φίλησα και τον αποχαιρέτησα. Τελευταία απέμεινε η μάνα του, η Σταυρογιώργοβα, που στηριζόταν με το σκόπι της, όχι γιατί ήταν γερόντισσα, αλλά γιατί ήταν κουτσί. Άντεξε. Δεν έκλαψε. Ούτε δάκρυα της κύλησε. Τον φίλησε. Τον ματαφίλησε. Και του είπε. Νικόλα μου και Άγια μου γραμμένε, να πάει καλά, να έρθει καλά, να έρθει κασατισμένος, και αν δεν σε φτιάκει εξ αρχής, Σπύρο, να μην τον λένε. Τόση ξενιτιά ή πίκρα κι ορφανιά. Αχ, οχ, οχ.
λέω πάλι, σήμερα είναι μέρα χαράς. Ήρθα και ξακουστά όργανα τα Γιάννενα. Περιμένουν πάνω στο δημόσιο τον Σπυροτσίγο να τον φέρουν τραγουδώντας στην πλατεία. Έχουμε που ψήνουμε από νωρίς στο γιώμα 20 σφαχτά. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Όλα καλά. Μπράβο, μπράβο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς. Καλώς, σφαχτά να αρχίσει το πανηγύρι. Thank you.
διάσημά σου. Με πήρε άρα. Κι οι βοσκοί ήδη θα κίνησαν για το βουνό. Ώρα να πηγαίνω κι εγώ σιγά σιγά. Η κυρά στο σπίτι θα είναι ανάστατη. Καλή σας νύχτα και καλή να αντάμωση. Σε τούτο τον τόπο, οι ζωντανοί μιλούνε στους νεκρούς. Παίρνουν τα όργανά τους και τους τραγουδούν. Και όσο οι ζωντανοί θα μιλάνε στους νεκρούς και η ζωή θα συμπλέκεται έτσι γλυκά με το θάνατο, τούτο το γένος δεν πρόκειται να χαθεί. Η Ήπειρος είναι τα κλαρίνα και τα βιολιά. Είναι τα γελαστά πρόσωπα των παιδιών της το 15 Αύγουστο που την αναφωλούν κάθε μέρα όταν βρίσκονται μακριά της. Ζει σε κάθε βλέντι και σε κάθε μυρολόι. Στη γέννηση και στο θάνατο. Είναι η φύση, η μήτρα που γεννά τη ζωή. Ο έρωτας, ο βαθύς πόνος και τελικά η επιστροφή στο χώμα. Αν σταθείς τυχερός, ξένε, και δεν σε προσπεράσει, τότε ο καημός της θα σε κυνηγάει σε όλη σου τη ζωή. Γιατί αυτή είναι η Ήπειρος, ένα κομμάτι Ελλάδα, μια άκρη στο νήμα του ελληνισμού.
Κάθε μέλος καινούριο ή όχι μπορεί να δοκιμάσει τη φαντασία του, την έκφρασή του. Σήμερα είχαμε την πρεμιέρα μιας παραγωγής που διεύθυνε ένα καινούριο μέλος, ο κύριος Γρηγόρης Φίλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ όλοι σήμερα. Οπότε να ρίξω τις ευχαριστίες. Καταρχήν στους υπέροχους γνωστούς από τα Γιάννενα που ήρθαν και μας κάνετε την τιμή.
Θα αρχίσουμε παραδοσιακά. Δύο μορφίες στο σοφόν να αρχίσουμε παραδοσιακά και μετά συνεχίζει ο χορός. Βαρύτερα είναι τα ξένα. Αχ, οχ, οχ.